Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε και στον Νικόλα Κολλητά, τον οποίο τον έχουμε με τη βοήθεια του Νικόλα Μοσχονά στην τηλεφωνική γραμμή, για να μας δώσει γρήγορα, κολλητά το ρεπορτάζ. Νικόλα. Έτσι. Καλησπέρα, Νίκο. Λοιπόν, ξεκινάμε αντίστροφα. Ξεκινάμε από Ευρώπη και Γερμανία, Μόναχο συγκεκριμένα, όπου έχουμε επιτέλους, Νίκο, επιστροφή στα γήπεδα μετά από 6 με 7 μήνες. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Η Ελλάδα Μονάχου, τόσο στα junior όσο και στην πρώτη και τη δεύτερη ομάδα, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Να πούμε ότι διοργανώνει αθλητικό κάμπ από 31 Πέμπτου έως 4 Έκτου για πιτσιρίκια, με Ιταλό προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για τα κάμπ της Ρώμα, μαζί με προπονητές βεβαίως της Ελλάδας Μονάχου. Πολύ σημαντικό γεγονός για την ομάδα. Και από εκεί και πέρα η ομάδα επιστρέφει σήμερα, και η πρώτη και η δεύτερη, σε προπονήσεις με αρνητικά τεστ. Από εβδομάδα, μάλιστα, όπως μας ενημέρωσε ο Γιώργος ο Κίτσιος, ο υπεύθυνος της ομάδας, δεν θα έχουν καν αρνητικά τεστ, καθώς έχουν πέσει τα κρούσματα. Και έχουμε βεβαίως και επικύρωση της βαθμολογίας των πρωταθλημάτων που τελειώσανε, χωρίς να ολοκληρωθούν βέβαια. Στην πέμπτη θέση η πρώτη ομάδα της Ελλάδας Μονάχου και η δεύτερη ομάδα κατέφερε να ανέβει κατηγορία. Πάμε γρήγορα Αυστραλία. Είχαμε ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Avondale και την Ελλάδα Μελβούρνης. Η Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, Νίκο, έχασε από εκεί που ήταν αίτητη με 2-0. Τα γκολ μπήκανε στο 56 και 10 λεπτά αργότερα το δεύτερο γκολ για την Avondale. Έχασε πέναλτι η Ελλάδα Μελβούρνης με τον Τζέρι Σιλάιδο να αστοχεί, ενώ διαμαρτύρεται και για ένα πέναλτι που δεν της δόθηκε στο 11ο λεπτό. Η δεύτερη ήττα της Κιανόλευκης ευνόησε όμως τον Παγκύπριο Νίκο, ο οποίος επικράτησε με το εμφαντικό 5-1 επί της Melbourne Knights. Δεύτερη, διεκδικεί λοιπόν να περάσει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. 5-1 το σκορ, πέμπτη σερή νίκη για την ομάδα του Νίκου Τόλιου, η οποία πραγματικά έχει πάρει φωτιά. Ήττα για τον Αλέξανδρο από την τουρκική Home City. Η Νέα Ελλάδα επικράτησε με 2-0 τη Green Gully, όπου η Green Gully δεν έχει δει, νομίζω, νίκη απέναντι στις ελληνικές ομάδες. Τα έχει βρει πολύ σκούρα. Ναι. Και εμφαντική νίκη με 3-0 το Oak Life απέναντι στην St. Albans. Να πούμε ότι στην τρέχουσα αγωνιστική το Oak Life ιτήθηκε με 0-2 από την Hume City και η Νέα Ελλάδα επικράτησε με 0-2 επί τη Dandenong City, Νίκο. Ωραία, Νικόλα Κολλητά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα κλείσουμε με Juan Ramón Rocha, Cannibal Libre, το τραγούδι Κολεγιάλα. Και θα σας πούμε ότι ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Άγγελο Στίμο. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι την επόμενη Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Να είστε καλά.